Στα Λευκά, όλος ο νομός Ιωαννίνων από τα ξημερώματα. Οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επιβεβαιώθηκαν και το κύμα κακοκαιρίας πέρασε και από την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά ευτυχώς χωρίς να αφήσει πίσω του σοβαρά προβλήματα. Επιποδός η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου και ο προϊστάμενός της Δημήτρης Μαυρογιώργος, που δεν έφυγε καθόλου όλο το βράδυ από το γραφείο του και συντόνισε μαζί με όλους τους άλλους υπαλλήλους όλη την επιχείρηση αποχιονισμού σε όλο το νομό, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά δεν υπήρξε δήμος του νομού που να μην άσπρισε. Πογόνη, Ζαγόρι, Μέτσοβο, Κόνιτσα, Τζουμέρκα και φυσικά η πόλη των Ιωαννίνων και όλο το λουκανοπέδιο ντύθηκαν στα Λευκά προσφέροντας μοναδικές εικόνες. Ο προϊστάμενος πάντως της πολιτικής προστασίας έδωσε την εικόνα του νομού λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμένα χωριά, καλώντας όμως όλους όσους κινούνται στους επαρχιακούς δρόμους και ειδικά στα ορεινά του νομού να είναι προσεκτικοί σε ετοιμότητα και φυσικά να κάνουν όπου χρειάζεται χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Εννοώ από όλους τους δήμους, δηλαδή Δοδόνης, Πογονίου, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου, Τζουμέρκο, Βορείο Τζουμέρκων, όλοι μα όλοι οι δήμοι είχαν χιονόπτωση και το ύψος του χιονιού ξεκίναγε από 5 εκατοστά έως 15 εκατοστά, μέχρι εκεί πήγε. Μην πω ότι στο Δήμο Δοδόνη, στη Λάκασούλη, είχε περισσότερο χιόνι από την περιοχή του Μετσόβου. Λοιπόν, ήταν ένα κύμα λοιπόν που λεγόταν η Σοφία, να πάει και αυτή στο καλό, πέρασε, θα μας αφήσει από μινάρια φυσικά παγετών τις επόμενες ώρες, όπως μας διαβεβαιώνει ο κύριος Άρης Βαρτζόκας, ο καθηγητής μετεωρολογίας του Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μας το της ΕΜΗ των Αθηνών λέει ότι πράγματι θα έχουμε παγετό τις επόμενες μέχρι τα Θεοφάνεια. Οπότε γίνεται ένας μεγάλος αγώνας δρόμου από τους δημάρχους τους ίδιους, από τους αντιδημάρχους τους και από όλο το προσωπικό, το Δήμο και της Περιφέρειας για να μπορέσουν να κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί, να καθαριστούν από τα χιόνια, γιατί μετά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το παγετό και τη ρήψη του αλατιού, η οποία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήθελα να ευχαριστήσω για την συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων που εμπλέκονται στον αποχιονισμό, όσων της τροχέας που ήταν όλη τη νύχτα στους δρόμους. Σταματήσαμε και για κάποια δόση, γύρω σε καμιά ώρα, τα μεγάλα οχήματα που πηγαίναν για Κακαβιά, γιατί διαπιστώθηκε ότι δίπλωναν στο δρόμο από φθαρμένα ελαστικά και χωρίς χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, για να μας διευκολύνει στο καθάρισμα. Να τους ευχαριστήσω προσωπικά και υπηρεσιακά. Επίσης και την πυροσβεστική που σίδηνα σε πολλές περιπτώσεις στον απεγκλωβισμό αρκετών αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, που θεώρησαν να ταξιδέψουν και χωρίς αλυσίδες και μόλις φτάναν στα Σερβιανά έμεινε και ζητούσαν βοήθεια. Τότε στέλναμε την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έκανε θαυμάσια τη δουλειά της και έπαιξε πολύ καλό ρόλο όσον αφορά το όλο το σύστημα στην πολιτική προστασία. Τώρα, φυσικά για τους δημάρχους και τους δημάρχους δεν έχω λόγια να πω, γιατί όλοι συνδράμουν και στον αποχιονισμό. Τον όρο αποκλεισμένα με 5 και με 10 πόντους χιόνι δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μιλάμε αποκλεισμένα για 4x4 και μία λυσίδα να βάλουν στα αυτοκίνητά τους, θα βγούνε. Άλλο να έχουμε καλή βατότητα, άλλο να μην χρειάζονται αλυσίδες και άλλο να πούμε ότι δεν βάζω αλυσίδα και είμαι αποκλεισμένος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά αποκλεισμένο χωριό. Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων χρειάζονται όμως σε πολλά ορεινά χωριά. Π.χ. στην Άιτο Μιλίτσα, αν θα πας, δεν είναι διανοείται να μην έχεις αλυσίδες, ή στη Φούρκα, εκεί δεν μπορούμε να ρίξουμε και αλάτι, γιατί θα χρειαστούμε χιλιάδες τόνους αλάτι αν θα ρίξουμε και σε όλα τα απομακρυσμένα χωριά. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δεν είναι και εφικτό. Η ζήτηση λοιπόν του αλατιού τις επόμενες ημέρες θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι αλατιέρες δεν θα σταματήσουν να ρίχνουν συνέχεια. Οποιαδήποτε προβλήματα βλέπετε και εντοπίζετε στο επαρχιακό αλλά και στο εθνικό δίκτυο, ένα τηλέφωνο στο 100 είναι χωρίς χρέωση,
Θα μας ειδοποιήσει αμέσως εμάς η αστυνομία, για να μην πούμε τα τηλέφωνα της πολιτικής προστασίας που είναι το 36914 και δεν το θυμούνται πολύ. Τηλέφωνο στο 100 και κατευθείαν θα επιληφθούμε του οποιοδήποτε προβλήματος προκύψει. Το μεγαλύτερο στοίχημα για την πολιτική προστασία είναι αφενός να καθαριστούν οι δρόμοι και κυρίως τα επαρχιακά δίκτυα και τα δύσκολα σημεία του νομού που είναι πολλά και αφετέρου να πέσει αλάτι ώστε να μην παγώσουν οι δρόμοι από τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν ειδικά το βράδυ αλλά και τα ξημερώματα. Η ιεραρχία των προβλημάτων είναι το α και το μέγα. Δεν μπορεί να αφήσει έναν άρρωστο που θέλει, που κάνει αιμοκάθαρση, που έχει ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας, να μην το διευκολύνεις και να καθαρίζει ένα κοτοστάσιο. Και αυτό θα καθαριστεί, αλλά με τη σειρά του. Πάντως και ο Δήμος Ιωαννιτών, με τη συνεργασία του κυρίου Νάστου, που ήταν και αυτός ξενύχτης, μπορώ να πω, και επιποδός, προσέφερε πολλά στην καθαριότητα της πόλης όσον αφορά τα χιόνια.